Σε φάση υλοποίησης βρίσκονται μια σειρά από τεχνικά έργα στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Στην πλειοψηφία τους είναι ενταγμένα στις δημόσιες επενδύσεις, ενώ μεγάλα έργα οδοποιίας ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Η διάνοιξη 7 χιλιόμετρων στον οδικό άξονα Αρμένη Παλέ, μια νέα χάραξη, αποτελεί θεμελιώδες έργο, καθώς είναι η απαρχή της δημιουργίας του νότου οδικού άξονα Κρήτης και είναι το μεγαλύτερο έργο που υλοποιείται αυτή την ώρα στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. 14 εκατομμυρίων 800.000 προϋπολογισμού είναι μια νέα διάνοιξη μήκους 7 χιλιόμετρων, που θα έχει ολοκληρωθεί σε λιγότερο από ένα χρόνο. Είναι το πρώτο τμήμα του ΝΟΑΚ, του Νότου Οδικού Άξονα Κρήτης. Επίσης, σε 1,5 χρόνο αναμένεται η δημοπράτηση του νέου δρόμου, διάνοιξης 6 χιλιόμετρων, Ρεθύμνου Φράγμα Ποταμών. Έχει υποβληθεί για ένταξη στο ΕΣΠΑ και αναμένεται σύντομα η ένταξή του. Είναι το τμήμα Ρεθύμνου Φράγμα Ποταμών, προϋπολογισμού 14 εκατομμυρίων ευρώ, επίσης νέα διάνοιξη, μήκους 6 χιλιόμετρων δρόμου. Είναι το πρώτο τμήμα του αμαριώτικου δρόμου. Έχουν εκτελεστεί διάφορα άλλα τμήματα και υπάρχουν και μελέτες όριμες για επόμενη χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του αμαριώτικου. Κοντά στη συμβασιοποίηση βρίσκεται η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Δημοπρατηθεί και είναι για συμβασιοποίηση στις επόμενες εβδομάδες. Ιδιαίτερο για μας είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου μας. Είναι ο προϋπολογισμός του 1.300.000 ευρώ και το κτίριο θα αποκτήσει ενεργειακή κλάση Β+. Μεγάλη έμφαση δίνεται στον καθαρισμό των ρεμάτων και ποταμών με μηχανήματα της αντιπεριφέρειας, συμβάλλοντας σε 15 εργολαβίες. Είμαστε ικανοποιημένοι από το βαθμό εκτέλεσής τους, αλλά έχουμε και μεγάλο αντικείμενο πίσω μας. Εκτελούνται 15 εργολαβίες σε όλο τον ομό καθαρισμών. Και έχουμε και ακόμα πάρα πολλές αιτήσεις από δήμους και από ιδιώτες και από φορείς για καθαρισμούς και συνεχίζεται αυτό. Επίσης, υλοποιούμε, παρακολουθούμε μελέτες και οδοποιίας και δημοπρατούμε μελέτες οριοθετήσεων ρεμάτων. Δηλαδή τώρα θα δημοπρατηθεί η μελέτη της οριοθέτησης του Πλατανιά του ποταμού προϋπολογισμού περίπου 1.800.000 ευρώ. Στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων εντάσσονται οι εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού, τα έργα οδοποιίας σε όλους τους δήμους του νομού και η προγραμματική σύμβαση που υλοποιείται με το Λιμενικό Ταμείο για τη δημιουργία μαρίνα στην περιοχή Σκαλέτα ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ολοκληρώνονται τα δίκτυα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, τα δίκτυα επεξεργασίας λιμάτων και δημοπρατούμε μέσα στο Σεπτέμβριο το έργο του βιολογικού καθαρισμού, το οποίο θα έχει προϋπολογισμό 4,5 εκατομμύρια ευρώ και είναι η εγκαταστάση του βιολογικού. Μετά τα δίκτυα, η εγκαταστάση του βιολογικού για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα. Με αφορμή τέλος το τεχνικό πρόγραμμα που υλοποιεί η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, η προϊσταμένη των τεχνικών υπηρεσιών τόνισε το αγκάθι της υποστελέχωσης, καθώς 8 μηχανικοί πανεπιστημιακής και τεχνικής εκπαίδευσης εργάζονται στην υπηρεσία και σύμφωνα με τις αυξημένες ανάγκες απαιτείται η πρόσληψη επιπλέον 6 πολιτικών μηχανικών.